και έφτασα στην άκρη, στο τέρμα της Ελλάδας. Εδώ που τελειώνει η Ελλάδα και είναι τα σύνορα με την Αλβανία. Δεν τελειώνει όμως η Ελλάδα, γιατί και εκεί μέσα, μωρέ, Ελλάδα ήταν, Βόρειος Ήπειρος ήταν, Ελληνισμός ήταν. Τώρα αν σας πω τρέλες από αυτά τα κομμάτια, όλα αυτά τα βουνά εδώ τα έχω περπατήσει με τα πόδια και ας είναι μέσα στην Αλβανία. Διότι όταν πηγαίναμε την ανθρωπιστική βοήθεια στους βορειοπυρώτες, και ας ήταν οι βορειοπυρώτες μέσα από το ένα χωριό στο άλλο με τις ώρες με τα πόδια, και πήγαινα και ας μην είχαμε τηλέφωνο και ας μην είχαμε επικοινωνία, πηγαίναμε να πάρουμε τις λίστες των οικογενειών για να τους τιμάσουμε τρόφιμα. Και πηγαίναμε και ξαναπηγαίναμε 57 φορές ανθρωπιστική βοήθεια οδήγησα μέσα στη Βόρειο Ήπειρο. Με τον εμπνευσμένο τότε πνευματικό μου πατέρα, Λεβέντη, Λιοντάρη, αγωνιστή Σεβαστιανό. Εδώ λοιπόν στη Μολυβδοσκέπαστη, που είναι ο ναός των Αγίων Αποστόλων, το 11ο αιώνα, παλιά εκκλησία, ήταν έδρα Μητροπόλεως. Το χωριό λέγονταν Διπαλίτσα, δύο πόλεις μαζί. Σήμερα είναι ένα μικρό χωριουδάκι, τότε όμως εδώ έσφιζε από ζωή. Βρέθηκε πάνω στα σύνορα, η γραμμή περνάει μόλις 50-80 μέτρα πίσω από τον ναό, και εδώ λοιπόν ερχόμασταν από παιδιά. Ναι, πόσες αναμνήσεις έχω και εδώ, μωρέ. Σε αυτόν τον κάμπο, σε αυτά τα μέρη, σε αυτά εδώ περπατούσαμε, πηγαίναμε, ερχόμασταν. Ναι, ρε εσείς, ναι. Εκεί μέσα πάντως, να ξέρετε κάτι, εκεί μέσα έχει λεβέντες Έλληνες. Τι να πει κανένας για τον Παπα Χρήστο στο Αλίκο, ο οποίος Παπακίτσιος όπως τον λένε, έτσι μας λένε εμάς εδώ στην Ήπειρο. Και εμένα όταν έρχομαι εδώ, Παπακίτσιο με λένε. Χρήστος δηλαδή. Ο Παπακίτσιος λοιπόν βρέθηκε τόσες φορές φυλακισμένος για την πίστη του. Του σπάσαν τα χέρια, μα δείτε τα χέρια του στραβά, γιατί δεν μπορούσε, τα αφήσανε να ανθρέψουν τα χέρια, έτσι ήταν τα χέρια του στραβά. Τα αφήσανε να θρέψουν μέσα στη φυλακή. Αυτός όμως δεν αρνήθηκε ούτε ότι ήταν Έλληνας, ούτε ότι ήταν χριστιανός ορθόδοξος. Ούτε την πίστη, ούτε την πατρίδα. Στο βάθος εδώ μέσα είναι η Πρεμετή, η Κλεισούρα, η Χιμάρα, η Άγιοι Σαράντα, η Κοριτσά, το Ελβασάνι, η Πρεμετή, το Τεπελένι, το Αργυρόκαστρο, και μέσα η Χιμάρα, η πατρίδα του Πυρουδήμα. Αυτό το λιοντάριο αθλητής, ο οποίος τόσες φορές τίμησε την Ελλάδα με τον εθνικό μας ύμνο και πήρε τόσα χρυσά μετάλλια, αυτό το λιοντάρι κατάγεται από εκεί. Και μην ξεχνάμε ότι Ελλάδα, ελληνισμός, πατρίδα, εικόνες, ναοί, κημητήρια με σταυρό υπάρχουν σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Διότι ο ελληνισμός έτσι ξέρει να ταξιδεύει, να ταξιδεύει, να ταξιδεύει, να ταξιδεύει, να πλουταίνει, να πλουταίνει, να πλουταίνει σε πνεύμα, σε σοφία, σε υπάρχοντα, σε χρήμα. Από εδώ μέσα ήταν οι μεγάλοι ευεργέτες του γένους. Ο Ζάπας, το Ζάπιο, το Αρσάκιο, όλα αυτά που γίναν στην Αθήνα, τα μεγάλα τα κτίρια και τα ευεργετήματα, τα φτιάξαν από εδώ, από το Λάμποβο της Βορείου Ηπείρου. Να πάμε μέσα. Θέλω να κάνουμε μία εκδρομή σε εκείνα τα μέρη, διότι σε τούτον εδώ τον τόπο έπεσε και πολύ αίμα όταν υπερασπίστηκαν την πατρίδα από την εισβολή των Ιταλών. Εδώ, σε αυτά εδώ τα χώματα πέρασαν οι Ιταλοί, εδώ και στην Κακαβιά, στο Καλπάκι, εκεί γίναν οι μάχες οι μεγάλες. Να μην την ξεχνάμε την ιστορία, να μην ξεχνάμε τους Έλληνες, να μην ξεχνάμε την Ελλάδα, να μην ξεχνάμε την Ορθοδοξία, να μην ξεχνάμε τα Ιερά και τα Όσια. Τα Ιερά και τα Όσια, τα οποία μέσα στους αιώνες μας κληροδότησαν οι πατέρες, η παράδοση, το γένος μας.